ρικότα με τα χρυσά αυγά. Ορίστε. Ας φάμε. Κουράστηκα με αυτή τη μίζερη ζωή. Έλα τώρα, γιαγιά, μην είσαι τόσο ξύθιμη. Θα έπρεπε να χαιρόμαστε που έχουμε την υγειά μας. Υγιής, με αυτό το φαγητό. Θα ήθελα να φάω κάτι νόστιμο μια φορά για αλλαγή. Αυτό είναι όλο και όλο. Θα δεν τρέπεσαι αν θες περισσότερο φαγητό να κάνεις περισσότερα αυγά για να τα πουλάμε. Τι συμβαίνει, γιαγιά? Ακούω, αυτή η κότα θέλει κι άλλη τροφή. Και αφού της έδωσα να φάει, τσίμπησε και από το χέρι μου. Μα πολύ κρίμα. Δεν είναι. Πρέπει να πεινάει πολύ. Λοιπόν, παππού, ας πουλήσουμε αυτή την άχρηστη κότα και να πάρουμε κάτι ωραίο να φάμε. Στο τέλος θα κακαρίζουμε. Μα τι λες τώρα? Γεννάει ένα αυγό μέρα παραμέρα. Δεν μας απογοητεύει ποτέ. Πρέπει να τη φροντίζουμε. Έλα, έλα, καλή μου. Σηκώθηκε νωρίς σήμερα. Αυγό! Αυγό χρυσό! Δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Τι συμβαίνει, πρωί? Είναι απίστευτο! Χρυσό αυγό! Αυγό χρυσό, σου λέω! Για το Θεό, δεν καταλαβαίνω λέξη από όσα λες. Το ξέρεις? Μα τι ενοχλητικό, εμπρός! Βιάσου! Βιάσου! Έλα! Μα αυτό είναι! Δεν είναι καταπληκτικό? Είναι απίστευτο! Είναι αληθινό! Ένα αληθινό χρυσό αυγό! Τα κατάφερες! Μπράβο σου! Παππού, αν πας το αυγό στην πόλη και το πουλήσεις, θα κερδίσουμε αρκετά χρήματα. Σωστά. Θα πάω αμέσως να το πουλήσω το αυγουλάκι. Κάντο, σε παρακαλώ. Ναι, άφησε το πάνω μου. Προσπάθησε να το πουλήσεις για όσο περισσότερα γίνεται. Να φάμε κάτι καλό το βράδυ. Τι ωραία! Πόσα χρόνια έχουμε να περάσουμε έτσι? Λες και είμαστε στο παράδεισο. Α, τώρα που το θυμήθηκα, τα ρέστα τι τα έκανες? Ναι, τα ρέστα. Να, περίμενε. Αυτά είναι όλα. Αυτά είναι όλα και όλα. Τι λες, τόσο φαγητό αγόρασα. Τι θα κάνεις αν η κότα δεν κάνει άλλο χρυσό αυγό αύριο? Θα το σκεφτούμε τότε. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το φαγοπότη που μας προσέφερε έστω και για μία ημέρα. Έλα τώρα, μην κατσουφιάζεις. Έλα, ξύπνα, παππούλη, ξύπνα.
Τι έγινε πάλι πρωί. Κοίτα, έκανε πάλι χρυσό αυγό η κοτούλα μας. Το έκανε. Τότε θα πάω μέσα στην πόλη και θα... Αυτή τη φορά θα πάω εγώ. Δεν θα σε αφήσω να τα ξοδέψεις πάλι όλα. Η γιαγιά άργησε να γυρίσει. Ει, παππού! Παππού, άνοιξε την πόρτα! Άνοιξε μου την πόρτα, βρε! Γιαγιά, μ' άργησες, μου δίνεις και διαταγές, Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του πουλαπούλο! Τι έγινε, παππούλη? Τα ξόδεψες όλα! Ωραία είναι, τελείωσα. Εσύ, παππούλη, τελείωσες? Τελείωσα! Αλλά για να σου πω, μήπως είμαστε λίγο υπερβολικοί? Μην ανησυχείς, αύριο θα έχουμε κι άλλο χρυσό αυγό στα χέρια μας. Σωστά, μα είμαστε τόσο πολύ τυχαίροι, Παππούλη, οι κότα λες να είναι καλά? Έτσι νομίζω. Λένε ότι κυκλοφορούν πολλά αδέσποτα. Έτσι μαθαίνω κι εγώ. Δεν πιστεύω να τις σκοτώσουνε. Έλα, γιαγιά. Πολύ ανησυχείς, Συγγνώμη που σε ξύπνησα. Πέσε πάλι για ύπνο. Όλα είναι εντάξει. Ευτυχώς. Είχα ανησυχήσει πολύ. Τι έγινε? Ανησυχούσα. Έτσι νιώθω πιο ήρεμη. Ναι, αλλά... Αν περιμένουμε από τη σύνταξη του Ίκα, καήκαμε. Περικοπές! Έλα, φάει. Δεν σου φαίνεται ότι η λάμψη αυτού του χρυσού αυγού αυξάνεται? Αυτό συμβαίνει επειδή την ταΐζουμε πολύ. Θα το πουλήσουμε πιο ακριβά τώρα, δεν νομίζεις? Μπορεί και να είναι έτσι. Στάζει το ταβάνι. Κάθε φορά που βρέχει έχουμε τα ίδια. Πολύ κουραστικό. Νομίζω είναι ώρα να επισκευάσουμε τη σκεπή μας. Ει, παππούλη, γιατί να μην αγοράσουμε ένα καινούριο σπίτι? Καινούριο σπίτι? Και πού θα βρούμε τα χρήματα, μουλιάς? Μπροστά στα μάτια σου είναι η λύση. Είμαι σίγουρη ότι η κοιλιά της κότας είναι γεμάτη χρυσό. Κάνει ένα αυγό μέρα παραμέρα. Τι είναι ένα σπίτι, παιχνιδάκι? Εύκολο πράγμα, παππούλη. Ούτε στεγαστικά, ούτε τίποτα. Βλέπεις, παππού? Κατάλαβα. Οπότε... Αυτό. Δεν υπάρχει χρυσάφι. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Είναι σαν κάθε άλλη κότα. Τι ανοησία κάναμε. Είμαστε αστροπελέκια.
μαλακία έκαναν. Θα πλούτιζαν αν κρατούσαν τον χρυσό αυγό κάθε ημέρα. Αυτό είναι που λένε τους τύφλωσε η πλεονεξία. Τι κάνεις εκεί? Τίποτα. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Τι κρύβεις εκεί, Για να δούμε. Δεν είναι τίποτα. Αυτό. Τι είναι αυτό? Της κότας. Σκέφτηκα ότι αν το φροντίσω καλά, ίσως κάνει κανένα χρυσό αυγό. Αυτό παραπάει.